στέκωση. Ακριβώς. Πάμε να ανοίξουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Λακαδιανό, παιδιά, εδώ, να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε σχέση με την εμπλοκή που έχει δημιουργηθεί στο Πέρα μας Αλαμίνα, στο Πορθμίο αυτό, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα να δούμε ποιο είναι το θέμα και γιατί έχουν σταματήσει οι δύο κοινοπραξίες να λειτουργούν εκεί. Βέβαια, κύριε Οικονόμου. Καταρχήν, να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει σε ισχύ ένα προεδρικό διάταγμα. Θα τα πούμε με απλά λόγια να τα καταλάβει ο κόσμος. Ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο ενσωματώνει μία κοινοτική οδηγία. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία αυτή, λοιπόν, όλα τα πλοία με χωρητικότητα άνω των 300 gross tonnage που λέμε στην ναυτική ορολογία υποχρεούνται να προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης, προκειμένου να πάρουν τη δρομολόγησή τους, να δρομολογηθούν. Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη τι καλύπτει? Καλύπτει τους τρίτους, ας πούμε. Ακριβώς. Και έναν τρίτο, και αποζημιώσεις για ατυχήματα στον κόσμο κτλ. Εδώ ισχύει το εξής παράδοξο. Όλα τα πορθμία, όλοι οι πλειοκτήτες από όλα τα πορθμία της Ελλάδας, 47 συνολικά, έχουν συμμορφωθεί με την κοινοτική αυτή οδηγία, με την νομοθεσία ουσιαστικά. Γιατί εφόσον έχει ενσωματωθεί σε προεδρικό διάταγμα, μιλάμε για νομοθεσία. Η εκκρεμότητα αφορά τη γραμμή Πέραμα Παλούκια. Γιατί? Αυτή τη στιγμή δεν την προσκομίζουν, διότι οι πλειοκτήτες εκτιμούν, κατά τη δικιά τους εκτίμηση, ότι τα δρομολόγια που εκτελούνται στη γραμμή αυτή δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του προεδρικού διατάγματος. Με τι μεδικούς τους κανόνες το βγάζουν αυτό. Δεν είναι σαφής η οδηγία. Αυτό θα το απαντήσουν οι ίδιοι. Το θέμα ποιο είναι όμως? Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία, όπως είπατε και εσείς, μία ταλαιπωρία του κόσμου. Από το Υπουργείο αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί 3 πλοία, αυτή τη στιγμή κάνουν δρομολόγια που μιλάμε, και 2 έρχονται από στιγμή σε στιγμή από το Ρίο Αντίριο. Δεν φτάνουν. Σίγουρα δεν φτάνουν, αλλά καταλαβαίνετε όταν ότι. Όταν υπάρχουν 30 πλοία, είναι σε αυτή τη γραμμή. Είναι 26 πλοία, αλλά δρομολόγια εκτελούν 12 αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι, λοιπόν, 5 πρωινά, 5 απογευματινά και 2 νυχτερινά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν θα εκτελούν μέχρι το μεσημέρι 5 πλοία δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή εκτελούν 1,5 ώρα με 3 τέταρτα δρομολόγια. Δεν έχουν αναφέρει προβλήματα από τη Σαλαμίνα. Μέχρι λίγο πριν μπω στο στούντιο δεν είχα την παραμικρή εικόνα δηλαδή για πρόβλημα. Δεν λέμε ότι είναι μια εικόνα ιδανική. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Οικονόμου. Ότι αυτή η αναστάτωση δεν προκλήθηκε με υπαιτιότητα του Υπουργείου. Να γίνουμε δηλαδή σαφείς σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί? Διότι και ο Υπουργός επανειλημμένα έχει δώσει συνεχόμενες παρατάσεις υποβολής. Ζήτησαν άλλους 2 μήνες. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό όμως, κύριε Οικονόμου, συνέχεια. Ναι. Έχει δώσει 4 παρατάσεις. Έχουν δοθεί συνεχόμενες παρατάσεις και μάλιστα σε ευρεία σύσκεψη. Υπάρχει κόστος για τους πλειοκτήτες? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγαλύτερο κόστος σε σχέση με το συμβόλαιο, με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που υπάρχει με την προηγούμενη νομοθεσία. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το απαγορευτικό όμως, ώστε να παραβαίνουμε την νομοθεσία, έτσι δεν είναι? Από εκεί πέρα λοιπόν. Υπάρχει επίσης από την άλλη πλευρά, θα μιλήσουμε τώρα και σε λίγο και με τον Δήμαρχο. Τον Δήμαρχο, αλλά μην τον καλημερίσουμε κιόλας, δηλαδή τον κύριο Τσαβάρη. Γεια σας, κύριε Τσαβάρη. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στο συνομιλητή. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τώρα μισό λεπτό με τον κύριο Λαγκαδινό. Θα ήθελα να πω ένα θεματάκι, αν μου επιτρέπετε, ναι, που είναι πολύ βασικό. Καταρχήν δεν υπάρχει καμία διάθεση αντιπαράθεση με τον κύριο Δήμαρχο, αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Μια ανοιχτή κουβέντα θα κάνουμε. Υπάρχει ένα θέμα, ότι οι πλειοκτήτες προσφύγανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ανασταλεί η προσκόμιση της βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν συνεδρίασε 15 Μαρτίου, απέρριψε την αίτηση αυτή και επίσης υπάρχει και ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που λέει ουσιαστικά με απλά ελληνικά, τις έχω μαζί μου και τη γνωμοδότηση και την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει με απλά ελληνικά τι, ότι κύριοι όλοι στα πορθμία υποχρεούστε να ακολουθείτε τις οδηγίες. Και ξαναπροσέφυγαν. Και αυτή τη στιγμή έχουν εκκρεμεί μία αίτηση ακύρωσης όλης της αποφάσεως, όλη του προεδρικού διατάγματος, του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γιατί δεν ξέρουμε και πότε θα εκδικαστεί. Επομένως, μπορεί να συνεχιστεί, λέτε, ταλαιπωρία για πολύ καιρό ακόμα. Έτσι, κοιτάξτε να δείτε. Το Υπουργείο τι κάνει αυτή τη στιγμή? Το Υπουργείο τροποποιεί τα δρομολόγια από άλλες πορτμιακές γραμμές, έτσι ώστε να φέρει ικανό αριθμό πλοίων στη γραμμή Περάματος Σαλαμίνας, γιατί εκεί ουσιαστικά υπάρχει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Υπάρχει κίνηση. Μας λέγατε χθες ότι είναι. Μας έλεγε χθες εδώ ο κύριος Καρίδης που είναι από τον Πειραιά, και εσείς το ξέρετε φυσικά καλύτερα από όλους. Είναι 11 εκατομμύρια το χρόνο διελεύσης. Είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μεγάλος ο αριθμός. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή. Μιλάμε, η προθεσμία του Υπουργού έληξε 13 Μαΐου, δηλαδή τη Δευτέρα ουσιαστικά, και είμαστε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερα πλοία στη γραμμή. Από εκεί πέρα, αν θέλετε, μια κατακλείδα δικιά μου είναι η εξής. Ότι μιλάμε για μια κοινοτική οδηγία η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν μπορώ να το συζητήσω. Και μάλιστα είμαστε από τους τελευταίους που την ενσωματώνουν. Κύριε Οικονόμου, δεν μπορεί η κοινοτική οδηγία να ικανοποιείται ή να τηρείται αλλακά. Το επιχείρημα όμως που λένε οι πλειοκτήτες από την άλλη πλευρά, κύριε Λαγκαδινέ, ότι τους εντάσσει στα ποντοπόρα αυτή
αυτό το προεκλογικό διάταγμα και θα αναγκαστούν να οδηγήσουν σε αύξηση των εισιτηρίων κτλ. Ισχύει. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Να σου πω γιατί δεν ισχύει. Γιατί από τα στοιχεία που έχουμε κάνει από μια πρόχειρη μελέτη. Οικονομικά του επιβαρύνει. Επιβαρύνει τον επιβάτη. Ναι. Τον επιβάτη. Για τον επιβάτη. Επιβάτη. Για τον επιβάτη μιλάμε σε ένα ποσοστό 5 λεπτών στο εισιτήριο. Λέει τώρα δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη, για να καταλάβουν. Όχι. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν κινούνται. Δεν έχουν προσκομίσει. Όχι, όλο αυτό το διάστημα. Αυτό λέει. Όχι, απλά. Θα παρακαλούσα μόνο να μην λέγονται ανακρίβειες από τον κύριο εκπρόσωπο. Κύριε, όταν λέει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα αποσυρθούμε. Δεν υπάρχει. Το προηγούμενο καθεστώς. Υπάρχει το προηγούμενο καθεστώς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νέο καθεστώς. Διάλογο κάνουμε, κύριε Δήμαρχε. Και αυξάνονται οι απαιτήσεις έναντι τρίτων, κύριε Δήμαρχε. Οι απαιτήσεις έναντι τρίτων αυξάνονται με τρίτο καθεστώ. Όμως άλλο τώρα να το τονίζετε. Δεν υπάρχει ασφάλεια, ούτε δεν υπάρχουν ασφαλιστικές συμβόλαια. Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω, περάσατε εύκολα απέναντι. Ήρθατε εύκολα. Εγώ, κύριε Λιντζή, ναι. Τον κύριο Λιντζή μιλάω. Ναι, κύριε Δήμαρχε, ελάτε. Πέρασα από τις 7, έφτασα 7 και 2 λεπτά το πρωί στο Πορθμίο, στον Προβλήτα και ήρθα απέναντι 8 παρατέταρτο. Πάγατε 3 τέταρτο. Δηλαδή, κανονικά πόσο είναι γιατί το πέρασμα. Γιατί γίνονται, επειδή έχει θόρυβο εδώ, θα παρακαλούσε. Ναι. Γιατί γίνονται με 3 πλοία τα δρομολόγια σήμερα το πρωί, όταν γινόντουσαν τουλάχιστον με 7 και ή 8 τα πρωινά. Όμως, αν μου επιτρέπετε, επειδή ακούσατε κάποια πράγματα... Άρα υπάρχει καθυστέρηση, λέτε. Δώσω... Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Μεγάλη. Μάλιστα. Μεγάλη και να ληφθεί υπόψη, κύριε οικονόμου, να ληφθεί υπόψη ότι ο κόσμος γνωρίζει ότι υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Εχθές που δεν το γνώριζε, στην γραμμή από Πέραμα προς Σαλαμίνα, η ουρά ήταν στους Κλαβενίδη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, όμως, ναι, κύριε Δήμαρχε, παράκληση... ένα λεπτό, κάντε μας τη χάρη να κάνουμε ένα διάλειμμα, κύριε Δήμαρχε, και να έρθουμε μετά να πούμε την άλλη χρόνο. Γιατί είναι... Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία με τη Σαλαμίνα, στη γραμμή Σαλαμίνα Περάματος. Είναι ο δήμαρχος του Περάματος μαζί μας. Τη Σαλαμίνα, συγγνώμη. Μαζί μας. Ναι, τη Σαλαμίνα, Δήμαρχε, επειδή περάσατε απέναντι τώρα. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν πού είναι το θέμα. Και τι λέει η Δημοτική Αρχή για ένα πρόβλημα που αφορά και τους κατοίκους αυτούς καθ' αυτούς της Σαλαμίνας και τους απέναντι που πηγαίνουν έρχονται. Διότι ένας πολίτης που δεν εμπλέκεται, δεν είναι ούτε πλειοκτήτης ούτε τίποτα άλλο, σου λέει ρε παιδιά, υπάρχει ένας νόμος. Τον έχουν εφαρμόσει το 95% και δεν τον εφαρμόζουν οι άλλοι. Είναι υποσυζήτηση ο νόμος για ορισμένους. Και δει που έχουν την ισχύ όπως οι πλειοκτήτες. Μπορώ να απαντήσω. Ελάτε, κύριε Δημαρχέ, ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι. Κύριε Λιτζήρη, πρώτα απ' όλα να πούμε, αφού σας ευχαριστήσω για την ευαισθησία σας αυτή, ότι ο Δήμος Σαλαμίνας ενδιαφέρεται αποκλειστικά και μόνο για την πυκνότητα και την ποιότητα των δρομολογίων. Ναι. Δεύτερον, για μας αυτή η συγκοινωνία είναι αστική συγκοινωνία. Είναι μια συγκοινωνία που την παίρνουμε κάθε πρωί να πάμε στη δουλειά μας. Ναι. Και εξ αυτού του γεγονότος δεν θέλουμε καμία αύξηση στο εισιτήριο. Τρίτον. Πόσο είναι το εισιτήριο, κύριε Δημαρχέ? Να πω στο... Ορίστε. Πόσο είναι το εισιτήριο σήμερα? Είναι 80 λεπτά για τον επιβάτη και περίπου 5 ευρώ για το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Θέλω και όμως πόσο θα πάει αν μπει αυτό το ασφάλιστρο πάνω, πόσο θα πάει? Θα απαντήσω. Θα απαντήσω γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το τυράκι, κύριε οικονόμου, και επιτρέψτε μου για ένα λεπτό. Εντάξει, ελάτε. Το διακύβευμα στην όλη ιστορία, όπως είπα προηγουμένως, για μας είναι η ποιότητα και η συχνότητα των δρομολογίων. Όμως, σε αυτή την ταλαιπωρία μπήκαμε επειδή τουλάχιστον ο κύριος Υπουργός ήταν ανενημέρωτος σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Όπως υπάρχει έγγραφο του Κεντρικού Λιμενάρχη του Πειραιά που το αποκρύπτουν συστηματικά οι εκπρόσωποι του Υπουργείου, ναι, όπου αναφέρει ο κύριος Κεντρικός Λιμενάρχης. Και να τονίσω ότι ο Κεντρικός Λιμενάρχης είναι ο καθήλυν διοικητικός αρμόδιος για την επίβλεψη των δρομολογίων. Τι λέει? Ο οποίος αναφέρει ότι τα πλοία αυτά, το έγγραφο είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε, τα πλοία αυτά εκτελούν πλώες εντός λιμένος και μέχρι να βγει η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας δύναται να λειτουργούν. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει διακομματική συνένεση όταν στις 10 Πέμπτου έγινε η σύσκεψη όλων των βουλευτών της Β' Πειραιά με εμένα παρόντα, αν και δεν με είχε καλέσει ο κύριος Υπουργός, ναι, όπου όλοι οι βουλευτές του είπαν ότι μπορούμε να δώσουμε μια παράταση 2-3 μηνών μέχρι να βγει η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου προσέφυγαν οι πλειοκτήτες ως είχαν δικαίωμα. Δυστυχώς και στις δύο περιπτώσεις βρήκαμε μια άρνηση. Το πιο σημαντικό όμως είναι. Δεν βγήκε η απόφαση, μας την είπε πριν ο κύριος Λαγκαδιανός. Δεν έχει βγει τα ασφαλιστικά, σας λένε. Ασφαλιστικά. Τα ασφαλιστικά. Δεν έχει βγει. Δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
Επίσης, κύριε Οικονόμου και κύριε Λυρτζή, φεύγοντας από το τραπέζι της κοινής σύσκεψής μας, η οποία έγινε στις 10, όπως σας είπα, Πέμπτου, ζήτησα μόνο μία δέσμευση διαβεβαίωση για το τι θα γίνει την Τρίτη, δηλαδή εχθές. Η δέσμευση διαβεβαίωση ήταν ότι θα υπάρχουν όλα τα διαθέσιμα πλοία για να μην υποβαθμίσουμε τη γραμμή. Μάλιστα. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα διαπιστώνεται ότι όχι μόνο δεν την έχουν υποβαθμίσει, αλλά δυστυχώς ακόμη δεν γνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος που θα αντιμετωπίσουμε εν όψη του τριημέρου, του καλοκαιριού που έρχεται, αλλά και να μην συγκρίνουν. Ακόμα περιμένετε, νωρίς είναι ακόμα για το καλοκαίρι. Και να μην συγκρίνουν το επιβατικό φορτίο που έχουν. Να τα βάζουμε σε μια σειρά. Εμείς καταλαβαίνουμε τώρα ότι εσείς κατά κάποιο τρόπο είστε με τις κοινοπραξίες. Αυτό κάνετε λάθος καθόλου. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Ο δήμαρχος Σαλαμίνας είναι και του το είπα απερίφραστα στη σύσκεψη με τους βουλευτές ότι αν, κύριε Υπουργέ, η εναλλακτική πρόταση που θα κάνετε είναι αξιόπιστη στη συχνότητα και στην ποιότητα των δρομολογίων χωρίς αύξηση εισιτηρίου, συμφωνούμε. Όμως να πω κάτι για τα ποντοπόρα. Ναι. Είπα και χτες είναι το τυράκι στη φάκα. Γιατί εάν τα πλοία αυτά ενταχθούν στα ποντοπόρα, θα υπάρχουν σειρά παρεμβάσεων που θα πρέπει να τροποποιήσουν. Και αυτό, κύριε Οικονόμου, το γνωρίζετε και κύριε Λυρτζή, θα το μετακυλήσουν οι πλειοκτήτες στα εισιτήρια. Όλα να μετακυλήσουν. Για μας είναι κοινωνία. Ένα-ένα να τα διευκρινίζουμε. Κύριε Λαγκαδινέ, εντάσσεται στα ποντοπόρα τα πλοία αυτά? Κοιτάξτε, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να δώσω μία απάντηση όσον αφορά το λιμενάρχη. Ναι. Το λιμενάρχη Πειραιώ. Γιατί είπε ο κύριο Δήμαρχο το έγγραφο. Το έγγραφο, κύριε Δήμαρχο, το έχω μπροστά μου. Δεν σκοπεύει κανείς να αποκλείψει τίποτα. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να κουβεντιάσουμε, να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Λοιπόν, ο κ. Λιμενάρχης λοιπόν ξεκινάει το σκεπτικό του και λέει ότι η άποψη της υπηρεσίας μας, λέει κύριε Δήμαρχε. Το φυσικά της υπηρεσίας. Άποψη της υπηρεσίας, μισό λεπτό, του κεντρικού λιμενάρχη του Πειραιά. Δεν δεσμεύει ιεραρχικά το Υπουργείο Ναυτιλίας. Δεν δεσμεύει. Είναι μια προσωπική άποψη του λιμενάρχη. Έχετε την εισήγηση, έχετε την εισήγηση του καθήλυνα αρμόδιου. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, δεν είναι δεσμευτικό για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Όχι, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι δεσμευτικό για το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είναι μια απηχή, μια καθαρά προσωπική άποψη του λιμενάρχη, η οποία εξετάστηκε ενδελεχώς στο Υπουργείο Ναυτιλίας από όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και απερίφθη. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν κρύβει κανείς κάτι, ούτε κατηγορεί κανείς τον κύριο Λιμενάρχη. Με ποια κριτήρια την απορρίψατε? Τι εννοείται με ποια κριτήρια? Με ποια κριτήρια, πέστε το ευθέως στον αέρα. Μα υπάρχει νόμος, κύριε Δήμαρχε. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα. Λεπτό. Δηλαδή ο κύριος. Μα μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Εγώ. Που επικαλείται. Ένα λεπτό. Λεπτάκι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Με ρωτήσατε κάτι. Με ρωτήσατε κάτι. Νόμο, δεν τον ξέρει. Αφήστε με. Ο κύριος Λιμενάρχης επικαλείται τον νόμο. Μισό λεπτό. Δεν τον ξέρει. Μισό λεπτάκι. Εγώ είμαι διοικητής, μπορεί να είμαι διοικητής ή μπορεί να είμαι λιμενάρχης κάπου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και έχω λοιπόν απόφαση που μου λέει ότι τα πλοία αυτά εντάσσονται κανονικά στους όρους και τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν δεν μου έχουν προσκομίσει εμένα τη βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης, μπορώ εγώ να δώσω απόπλευση σε αυτά τα πλοία? Πώς λέτε, θα πάρει κάνουμε το άσπρο μαύρο τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή? Τι θέλετε να κάνετε? Να απαντήσω και πάλι. Και να πω και κάτι άλλο, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτάκι, αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας και πρέπει να το πληροφορηθεί, κύριε Οικονόμου, κύριε Λυρτζή, ο κόσμος, ότι το πιο σημαντικό από όλα ποιο είναι? Ότι η μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας, την οποία κάποιοι τη θεωρούμε έτσι, την πολύ εξαπάλλωνον ήχο, τη βλέπουμε. Λοιπόν, όχι, επιφέρει όχι πρόστιμο. Πρόστιμα σε καθημερινή βάση σε περίπτωση καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύψους πάνω από 150.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά. Για τη χώρα μας. Που δεν τηρεί την αιτία. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, για να κάνουμε διάλογο. Εσείς γιατί δεν θέλετε να ενσωματωθεί αυτή η οδηγία? Γιατί δεν το θέλετε? Κύριε Οικονόμου, για το πρόστιμο. Ελάτε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, επειδή δεν είμαι κοντά σας. Παράκληση. Πρώτα απ' όλα για το πρόστιμο. Αφού είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου, γιατί δόθηκαν κάποιες παρατάσεις? Ένα. Δεύτερον, εμείς δεν μας ενδιαφέρει στο διατάφτα τι θα κάνετε με τους πλειοκτήτες. Δεν έχετε αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση και γι' αυτό σας καταγγέλουμε. Εάν είχατε λύσει το πρόβλημα, δεν είχαμε κανένα λόγο να είμαστε εμείς εδώ. Μα το πρόβλημα δεν το δημιουργήθηκε στο Υπουργείο, κύριε Δήμαρχε. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε από το Υπουργείο. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Κάνετε λάθος. Και όπως πιέζετε το Υπουργείο με τον τρόπο σας, καλό είναι να πιέσετε και τους πλειοκτήτες εκεί στην περιοχή σας να κάνουν τα νόμιμα και τα δέοντα, κύριε Δήμαρχε. Μιλάτε σε ένα δήμαρχο που έχει κάνει αυστηρή κριτική στους πλειοκτήτες
για άλλα θέματα και μαζί σας και εγώ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί σας και εγώ. Όμως, ένα λεπτό. Όμως, παραποιείτε το έγγραφο του κυρίου Κεντρικού Λιμενάρχη. Μη στέκεται στο έγγραφο του κυρίου Κεντρικού Λιμενάρχη. Ο κύριος Κεντρικός Λιμενάρχης αναφέρει μέσα και τον νόμο. Ναι. Το προεδρικό διάταγμα είναι μάλλον είναι εκτίμησή του. Επαναλαμβάνω. Ρε παιδιά, τώρα με είναι και προσωπική άτρα. Εκτίμηση. Μα κύριε Δήμαρχε, τώρα βλέπουμε ρε παιδιά με ένα θέμα. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται αυτή τη στιγμή. Τρόπος να λυθεί υπάρχει, υπάρχει. Λέει ο κύριος Λακαδιανός, να ενσωματωθεί η οδηγία και τελειώνουμε. Εσείς λέτε θα αυξηθεί το εισιτήριο αν ενσωματωθεί αυτή η οδηγία. Ναι, όχι. Στον επιβάτη, σας το λέω εγώ. Κύριε Οικονόμου, δεν ξέρω ποιο με ρωτάει. Σε πρώτη φάση είναι βέβαιο θα υπάρχει μία μικρή αύξηση, όμως εκείνο που φοβόμαστε είναι ότι η ένταξη στα ποντοπόρα και με ενδιαφέρει γιατί για μας είναι αστική συγκοινωνία και θα την πληρώσουμε εμείς μέσα σε ένα χρόνο γιατί θα βάλουνε βάρκες μεγάλες για ασωσίβια, θα βάλουνε τα βαρέλια, θα βάλουν αύξηση προσωπικού σε μία γραμμή που είναι μέσα σε προασπιζόμενη θαλάσσια περιοχή, άρα δεν είναι ποντοπόρο. Και όλα αυτά θα τα μετακυλήσουν σε εμάς. Είναι κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες μεγάλες που παίζουν όλο το παιχνίδι. Να τα πούμε επιτέλους. Έτσι λέτε. Να τα πούμε και τα άλλα. Με επιτρέπετε, με επιτρέπετε, λέω. Να λοιπόν που τώρα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σκέφτεται κανείς τι θα είχε γίνει εάν είχε φτιαχτεί η γέφυρα και είχε λυθεί το πρόβλημα με πολύ μικρότερο κόστος για τους κατοίκους, με καμία διακοπή στη συγκοινωνία του νησιού με την στεριά από την άλλη πλευρά και με το πρόβλημα λυμένο. Γιατί τώρα να σας πω κάτι, κύριε Δήμαρχε, τι σκέφτομαι. Και δεν ξέρω αν είναι η ώρα να ξαναθέσει η Δημοτική Αρχή το θέμα. Αλλά τώρα σκέφτομαι, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι μέσα από αυτή τη σύγκρουση χάνουν και τη δουλειά τους 230 άνθρωποι οι οποίοι δούλευαν στα πλοία, οι οποίοι βρίσκονται από την αντίδραση των πλειοκτητών στον δρόμο. Μα ο Δήμαρχος δεν τη θέλει τη γέφυρα. Δεν τη θέλουν τη γέφυρα οι κουλουριώτες. Ένα λεπτό. Γιατί δουλεύουν ένα στα πλοία. Λεπτό. Ναι. Κύριε Οικονόμου, μην βγάζετε λάθος συμπεράσματα. Τι λάθος, γιατί το. Είμαστε μια δημοτική. Δεν είναι έτσι. Αφήστε δεν με. Έχω δίκιο. Αφήστε με να απαντήσω. Έλα. Πρέπει να απαντήσω. Να πείτε, λάθος. Λοιπόν, είμαστε η μόνη δημοτική αρχή που προεκλογικά είχαμε δηλώσει δημόσια όταν κάποιοι έλεγαν και χαΐδευαν αυτιά ότι για μας είναι θέμα δημοψηφίσματος, γιατί είναι θέμα κορυφαίο και θα αποφασίσουμε. Μα τι δημοψήφισμα, κύριε Δημαρχέ, δεν ξέρετε. Εσείς είστε επικεφαλής. Εσάς ψήφισε ο κόσμος. Σας ψήφισε ο κόσμος να πάρετε αποφάσεις. Ποια είναι η απόφαση του Δημάρχου, η θέση, η άποψη. Ένα λεπτό. Ναι ή ένα όχι λεπτό, στην γέφυρα. Κύριε Οικονόμου, υπάρχει δημοκρατικότερη αντιμετώπιση από το να αποφασίσουν οι δημότες μας για το αν θέλουν. Γιατί όχι. Μπορεί να σας πω ότι μπορεί να είναι 50-50. Εγώ κάνω δημοψήφισμα από το 1974 και μετά στην Ελλάδα δεν έχω δει. Και ένα που πήγε να γίνει έφυγε ένας πρωθυπουργός. Δεν θυμάμαι κανένα άλλο. Θα το κάνουμε εμείς. Κάντε το, εντάξει. Θα το κάνουμε εμείς δημοκρατικότατα για το καλό του τόπου μας. Ναι, ωραία. Κάντε το, κύριε Δήμαρχε. Αλλά δεν μας λέτε τη θέση τη δική σας όμως. Δεν μας τη λέτε. Γιατί. Σας το είπα. Τι θέλω εγώ προσωπικά αυτό είναι το πρόβλημα. Τι θέλει ο Δήμαρχος. Αυτό που θέλει ο Δήμαρχος είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν να κάνουν τη γέφυρα χωρίς υποδομές. Σήμερα στη Σαλαμίνα, κύριε Οικονόμου, δεν έχουμε παιδικούς σταθμούς. Ναι, παιδικούς σταθμούς, δεν έχουμε σχολεία, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε αποχέτευση ούτε οβρίων ούτε λιμάτων. Δυστυχώς όλη η Αττική τα λίμματα τα πηγαίνει στην Ψιτάλια και εμείς τα ρίχνουμε στη θάλασσα. Τώρα πήγαμε στα λίμματα. Αυτή είναι η κατάσταση ενός εγκαταλειμμένου νησιού. Τι μπορεί να γίνει τώρα για να αποκατασταθεί η ομαλή συγκοινωνία. Να μην ταλαιπωρείτε και ο κόσμος. Και άλλα πλοία. Αυτό θα αυτό λέει ο Λακαδιανός. Έρχονται άλλα πλοία σε άλλα Λακαδιανός. Να μας πει και το Υπουργείο τι κάνει, να μας πείτε και εσείς. Ναι. Κοιτάξτε, το Υπουργείο όπως. Μισό λεπτό, να μας πει ο κύριος Λακαδιανός, να κλείσετε εσείς. Να κλείσετε ο κύριος Λακαδιανός. Ευχαριστώ. Όπως προείπα και πριν. Λοιπόν, ήδη έχουν οι τρία καινούργια πλοία στη γραμμή του περάματος, Σαλαμίνας βεβαίως. Έρχονται δύο μέχρι το μεσημέρι από το προθμίο του Ρίου Αντιρίου και όλες οι προσπάθειες κατατείνουν. Ώστε, γιατί έχουμε και κάποια λειτουργικά προβλήματα με κάποια πλοία που έχουν έρθει, τα οποία δυστυχώς είναι μονόπλωρα που λέμε και δεν μπορούν λόγω τεχνικών προβλημάτων να προσεγγίσουν στις προβλήτες. Όλες οι προσπάθειες του Υπουργείου κατατείνουν ώστε να έρθει μεγαλύτερος αριθμός πλοίων με την πάροδο των ημερών. Να ομαλοποιηθεί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση όλη αυτή την αναστάτωση του κόσμου, η οποία είναι λογική, εύλογη. Πόσο καιρό πιστεύετε ότι θα πάρει αυτή η κατάσταση τώρα μέχρι να ομαλοποιηθεί? Πιστεύω θέμα ημερών είναι. Νομίζω ότι είναι θέμα ημερών. Μια κουβέντα τελευταία. Είναι μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο. Ναι, κύριε Λακαδιά, ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι η συνέχιση αυτή τη κατάσταση είναι σε λάθος δρόμο. Θα πρέπει να βρούμε λύση εδώ και τώρα. Ήδη από εχθές, και οφείλω να τα πω, το απόγευμα ξεκίνησε ένας διάλογος με το Υπουργείο, όπου παρόντος του Δημάρχου Σαλαμίνας και οι πλειοκτήτες και το Υπουργείο έχουν ξεκινήσει ένα διάλογο. Εμείς στηρίζουμε αυτό τον διάλογο με την προϋπόθεση ότι άμεσα θα βρεθεί λύση
να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες μας. Να μην αυξηθεί ούτε άμεσα ούτε μέσω μακροπρόθεσμα το εισιτήριο εξ αυτού του γεγονότος και ελπίζω να πριτανεύσουν λογικές, γιατί αν επιμένουν από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να λύσουν το πρόβλημα, δεν έχουν δει το τσουνάμι που έρχεται και λυπάμαι, θα είναι άλλη καταστροφικό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.